Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα και για τον πράσινο ημιμαραθώνιο. Να σας πω ποιος είναι. Έχουμε ανεβάσει και εμείς στο Λευκάδα του αναλυτικά όλο το πρόγραμμα. Έχει αλλάξει από πρόπερση νομίζω και είναι, όπως καταλαβαίνετε, απόγευμα και αυτό είναι ιδανικό. Πάμε να μιλήσουμε βεβαίως με την ψυχή του 7ου πράσινου ημιμαραθωνίου, με τον Σπύρο Μαραγκό, όπου θα μας δώσει τις τελευταίες πινελιές. Λίγο πριν μας είπε ο αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου ότι πλέον έχει πάρει διαστάσεις εκτός συνόρων ο ημιμαραθώνιος. Καλό απόγευμα, κύριε Μαραγκέ, τι κάνετε, πώς είστε? Να είσαι καλά, καλησπέρα σας και τους ακροατές σου. Όπως πάντα υπερβολικός. Όπως πάντα τώρα πρόσεξε. Είναι... Δεν είμαι εντάξει. Η ψυχή, ενώ λόγω της ιδιότητας. Βεβαιότατα. Είναι πολύ σημαντικό όμως να βλέπεις μία ιδέα, μια που μιλάμε τον αστυνομικό που γνωριζόμαστε, να βλέπουμε μία ιδέα να γίνεται σημείο αναφοράς και η Λευκάδα να είναι στο επίκεντρο των αθλητικών γεγονότων, Σπύρο. Για την Κυριακή βεβαίως που μας έρχεται. Δώσε μας λοιπόν το πλαίσιο, το τι θα δούμε την Κυριακή. Λοιπόν, όντως, την Κυριακή αυτό που θα δούμε καταρχήν είναι ελίτ αθλητές. Θα έρθουν ελίτ αθλητές. Έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Μιλάμε για 1.320 συμμετοχές. Δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει κάθε διοργάνωση. Mm-hmm. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι συνήθως μετά από κάποιες φορές ο αγώνας, συνήθως ένας αγώνας λίγο πέφτει, κάνει μια λεγόμενη κοιλιά και ξανανεβαίνει και έχει πάνω κάτω. Εμείς από την πρώτη χρονιά έχουμε καταφέρει και σιγά σιγά ανεβαίνουμε. Και φέτος έχουμε και τετραψήφιο αριθμό, 1.300 άτομα περίπου. Μάλιστα. Έχουμε καλούς αθλητές, έχουμε κόσμο. Θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι, μια γιορτή. Και συνάμα φέτος λόγω τριημέρων εμείς φροντίσαμε και Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα να καλύψουμε πρωί-απόγευμα με διάφορες εκδηλώσεις για παιδιά, για γονείς, για μεγάλους, για μικρούς, έτσι ώστε να διασκεδάσουμε. Και βέβαια με το κλασικό καθιερωμένο μπάνιο. Βεβαίως. Αυτό... Λίγο τολμηροί θα είστε. Ελπίζω. Βέβαια θα έχει 30 βαθμούς Κελσίου, οπότε μια χαρά θα είναι η συνθήκη. Μην το λέει, γιατί πέρα ότι εγώ κάνω χειμώνα μπάνιο, οι περισσότεροι, να ξέρεις, είναι όλο το χρόνο κάνουν μπάνιο. Σοβαρά. Και έχουν έρθει ήδη τουρίστες και ήδη τους είδαμε το πρωί στα θυσίματα στη θάλασσα μέσα. Θαραλέει. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Θέλω λίγο να δούμε το πρόγραμμα. Από ό,τι είπες λίγο πριν, ξεκινάμε στις 10 η ώρα από ό,τι βλέπω εδώ. Αναλυτικά το πρόγραμμα το οποίο το δημοσιεύουμε και εμείς στις ιστοσελίδες μας. Οι φίλοι μας μπορούν να το δουν και στο Λευκάδα Today και στο Prisma Radio. Από τις 10.30 ξεκινάμε. Μέχρι τις 8 υπάρχει ένα πλαίσιο το Σάββατο. Βεβαίως το σημαντικότερο είναι ότι και την Κυριακή ξεκινάμε το πρωί. Ωστόσο, 6 η ώρα στο πάρκο παραλίας Λευκάδας μέχρι τις 9.30 είναι οι αγώνες 5, 10 και 21 χιλιόμετρων. Έτσι δεν είναι, και ο παιδικός χιλίων μέτρων. Ο παιδικός κάποιες φορές ανοίγει, κάποιες φορές κλείνει. Φέτος θα κλείσει όλους τους αγώνες για να πάρει το χειροκρότημα ακόμα και αυτών που έχουν τερματίσει, να περιμένουν και τα παιδιά να κλείσουν και να δώσουν και το παράδειγμα στις μύσεις από τους μεγάλους. Να ρωτήσω κάτι τώρα που μπορώ να σε ρωτώ κάθε χρόνο. Από πότε ξεκινάτε τη διαδικασία οργάνωσης του 8ου, δηλαδή τώρα θα τελειώσει ο επιμαραθώνιος με το καλό την Κυριακή, μετά βάζετε πλώρη για τον επόμενο, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι μεγάλη διοργάνωση, Σπύρο. Ακριβώς, εγώ θα σου πω μόνο δύο πράγματα. Έχουμε ήδη ραντεβού στις 14 Μαΐου και στις 22 Μαΐου με δύο μεγάλους χορηγούς, mm-hmm. Να παρουσιάσουμε το πλάνο και να κάνουμε και έναν απολογισμό με τους φετινούς χορηγούς στις 26 Μαΐου. Οπότε καταλαβαίνεις, ήδη εμείς έχουμε την ημερομηνία και ήδη είμαστε στα σκαριά για τον επόμενο. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλεις να σου δώσω έτσι θέλω. Μια αποκλειστικότητα, γιατί πρώτη φορά με ρωτάνε, οπότε θα το πω και για σένα. Του χρόνου, να ξέρεις, η μεγαλύτερη πιθανότητα από ό,τι ψήφισαν εδώ πέρα τα μέλη μας θα γίνει στις 28 Απριλίου. Του χρόνου 28 Απριλίου θα γίνει. Ακριβώς. Δηλαδή σήμερα πρακτικά θα είναι 28 Απριλίου. Σήμερα είναι 28 Απριλίου. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Είστε, πρέπει να πω, μια ομάδα, Σπύρο, που έτσι κι αλλιώς μέσα από τις δράσεις του φιλάνδρου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Νομίζω αυτό το οποίο κάνετε σας το αναγνωρίζει και θα μιλήσω εκ μέρους των επιχειρηματιών. Νομίζω ότι η Λευκάδα θα γεμίσει κόσμο και θα πάρουμε και μία ανάσα, καθώς στα πλαίσια του αθλητικού τουρισμού η Λευκάδα είναι επίκεντρο και θα έρθουν φίλοι από τις περιοχές γύρω και, όπως καταλαβαίνεις, θα αφήσουν και κατανάλωση στο νησί. Σημαντική παράμετρος και αυτή. Να τη λέμε. Αυτό που έχω να σου πω είναι το εξής. Ο πιο απομακρυσμένος είναι από Κρήτη και από Φλόρινα, βοράς νότος. Έχουμε από την Άξο αθλητή, για να σου δώσω να καταλάβεις τα μεγέθη, και ανατολικότερα έχουμε φτάσει μέχρι και Ολλανδία. Και Ολλανδία.
Μάλιστα. Και υπερατλαντικά μπορούμε να πούμε ότι επίσημα πλέον έχουμε και τρεις Κενιάτες αθλητές, έναν από τη Ρουάντα. Mm-hmm. Και για πρώτη φορά φέτος έχουμε και τον περσινό νικητή Κενιάτη, αλλά και μία Κενιάτισσα. Μάλιστα. Να υποθέσω θα υπάρχει και κάλυψη από τα μεγάλα αθλητικά δίκτυα, έτσι δεν είναι, καθώς είναι ένα σημαντικό γεγονός για τους φίλους που θα θέλουν να παρακολουθήσουν δεδομένα από το εξωτερικό, έτσι δεν είναι, Σπύρο? Ακριβώς. Ναι, ναι, ακριβώς. Θα υπάρχει απευθείας κάλυψη στο site μας από τις 6 μέχρι τις 9.30. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθεί. Και επίσης για πρώτη φορά όλα τα αποτελέσματα τερματισμού θα βγαίνουν αυτόματα στο site του αγώνα. Με το που τερματίζει ο κάθε αθλητής, ανεβαίνουν αυτόματα στο site μας ο χρόνος του και ο τερματισμός του. Μάλιστα. Στο site του Πράσινου Μαραθωνίου που μπορούν οι φίλοι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα μπορούμε και εμείς να πάρουμε και την εικόνα, να την εποστάρουμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι. Να σας έχουμε και κοντά. Βεβαιότατα. Κάτι τελευταίο θέλω. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή την προσπάθεια υπάρχουν και οι χορηγοί που στηρίζουν από τα πρώτα βήματα του Πράσινου Μαραθωνίου. Αν θέλεις να πεις κάτι ελεύθερα, να τους ευχαριστήσεις και δημόσια, είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των χορηγών στην ολοκλήρωση του αγώνα, πιστεύω. Θα μου επιτρέψεις να πω ανάλογα, να ευχαριστήσω πρώτα τον κόσμο που για αυτές τις λίγες ώρες θα κουραστεί με τα αυτοκίνητα. Μετά να πάω στους εθελοντές, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά να προχωρήσω στην λέσχη μοτοσυκλέτας Πάτρας, Μεσολογίου και Λεφτάδας. Έτσι. Mm-hmm. Και μετά να προχωρήσουμε όντως τους θεσμικούς παράγοντες, Δήμος, Περιφέρεια, Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας και να ανέβουμε μετά στους μεγάλους μας χορηγούς, στο Σταύρακας Wish Bars, την Lux, η οποία έχει στήσει ένα τεράστιο, έχει καλύψει όλο το πάρκο παραλίας με ένα τεράστιο θα λέγαμε παράρτημα με μηνύμα οικολογίας και πράσινου. Και επίσης κλείνοντας να αναφέρουμε και την Πορσελάνα, τον κύριο Βερίκιο Μπάλτσα. Βεβαίως. Και τον κύριο έτσι, και τη Vitex Running Team και όλους τους υπόλοιπους χορηγούς που αν τους αριθμίσω είναι 62 το νούμερο. Οπότε καταλαβαίνετε έχουμε μεγάλη στήριξη και μεγάλη βοήθεια από το τοπικό κοινό. Και είναι πολύ σημαντικό και εμείς νιώθουμε ως πολίτες περηφάνεια γιατί πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς όλη αυτή η διαδικασία. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και να είστε έτσι άξιοι και του χρόνου να είμαστε εδώ να συζητάμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται στο νησί μας. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Είστε καλά που προσπαθείτε να τονώσετε και να προμοτάρετε και να δώσετε στον κόσμο μηνύματα μέσα από αγώνες και εκδηλώσεις. Είναι πολύ. Μεγάλη μου χαρά. Καλή επιτυχία. Καλό απόγευμα, Σπύρο. Να είσαι καλά.